Το θέμα έχει πάρει έκταση στο διεθνή τύπο. Πάμε στον Κωστή Βέιμο να δούμε τι γράφουν οι διεθνεί εφημερίδε. Να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, με το Sky News, το δημοσιογραφικό κανάλι το Βρετανικό, το οποίο αναφέρει η Ελλάδα έστειλε σπίτι μια από τι αθλήτριε τη Ολυμπιακή Ομάδα για σχόλιο τη κοινωνικό δίκτυο ω ρατσίστρια. Η αθλήτρια του τριπλού Βούλα Παπαχρήστο αποβλήθηκε από την αποστολή τη χώρα τη στου αγώνε του Λονδίνου επειδή ακομόδησε Αφρικανού μετανάστε και εξέφρασε τη στήριξή τη σε ακροδεξιό κόμμα σε σελίδε στο Twitter. Αυτά αναφέρει το Sky News. Να. Πάμε στο CBS, το Αμερικανικό, το οποίο γράφει στην ιστοσελίδα του Η Ελλάδα σχόλια αθλήτα των Ολυμπιακών Αγώνων για σχόλιο σκηνικό δίκτυο ω ρατσίστρια. Η Ουάσιγκτον Πόστη, εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει: Η Ελλάδα έθεσε τη αποστολή στον Ολυμπιακό Αγώνα την αθλήτα του Τριπλούν Βούλα Βουλου Παχρήστου για ένα σχόλιο ότσι στο Twitter που διακομονούσε Αφρικανού μετανάστε και εξέφερε την υποστήριξή τη ακροδεξιό κόμμα. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη ότι ο Παπαχρήστου τέθηκε εκτό αποστολή για δηλώσει που αντίκειται στι αξίε και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού. Το Reuters αναφέρει και αυτό την είδηση. Η Ελληνίδα αθλήτη του Τριπλούν Βούλα Παχρήστου αποβλήθηκε από την αποστολή των Ολυμπιακών Αγώνων Μάλιστα. λόγω ρατσιστική ανάρτηση του Twitter. Να Κλείσω με το BBC, το οποίο αναφέρει ε, με ανταπόκριση του, του, από την Αθήνα: να. Η Ελλάδα βιώνει αύξηση των κρούσματων ρατσιστική βία. Η κυβέρνηση δέχεται πιέσει να εξαλείψει τα κρούσματα ρατσισμού σε όλου του τομεί συμπεριλαμβανομένου και του αθλητισμού. Μάλιστα.